Μαμά, ήμουνα παιδί όταν μου είπες. Παιδί όταν μου είπες. Πρόσεχε. 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 Πρόσεξα. Αλλά δεν συνέβη τίποτα. Αλλά δεν συνέβη τίποτα. Αλλά δεν συνέβη τίποτα. Από τις 8 και όλες οι ώρες το πρωί, με το που μπαίναμε στη γραμμή για να πάμε στο Λύκειο, ο εξωτερικός μαθητής, ο ενοχλητικός και φλίαρος, πήγαινε πάντα δίπλα στον εσωτερικό, το λιγομίλητο. Στη διαδρομή, ο φλίαρος περπατούσε σαν τον κάβουρα, σπρώχνοντας το δυστυχή και λίγο ανυπομονετικό φίλο του, μία προς το χαντάκι στη μέση του δρόμου, ανάλογα με το τι προέκυπτε στη διαδρομή. Το καημένο το αγόρι απαντούσε ναι, όχι, προσπαθώντας συγχρόνως και όχι πάντα επιτυχώς να φυλάγεται από τους ελιγμούς του διπλανού του, που παρέπεμπαν στα οστρακόδερμα. Αναρωτιόμουν συχνά γιατί ο λιγομίλητος, ένας ενδιαφέρον νεαρός κατά τ' άλλα, δεν έστελνε στο διάολο εκείνο το ζωντανό πριόνι, εκείνη την αρσενική δέλα, εκείνη τη μάστιγα φερμένη από το Παρίσι. «Τι να κάνω», μου απάντησε. «Με έχει υποτάξει. Έγινε αντικείμενό του, όπως γινόμαστε αντικείμενο ενός τριμμένου σκύλου ή μιας μαδημένης γάτας που κρατάμε από συνήθεια, δίχως να τα νοιαζόμαστε και κυρίως, δίχως να τα αγαπάμε». Λίγους μήνες αργότερα με πλησίασε ο τύραννος, αυτοπροσώπος, ο οποίος με αναγνώρισε αμέσως. Να δείτε εγώ πώς τον αναγνώρισα. Δεν είχε αλλάξει από το Λύκειο. Είχε το ίδιο ροδαλό άτριχο πρόσωπο, τα ίδια χαλασμένα δόντια, τα ίδια μπλε σαν αληθινή φαγιάντσα μάτια. «Ω αγαπητέ φίλε», μου είπε με την εκνευριστική φωνή του, «ξέρεις τι έπαθε τις προάλλες ο Χ?» «Καταρχάς το ξέρεις ότι πέθανε». «Ω, από τι?» «Από μια κρίση μανιακής τρέλας». Ο φαρμακοποιός μου έδωσε ένα πολύ δυνατό ηρεμιστικό και μετά τον έστειλε με συνοδεία αστυνομικών στο ιατρείο του κρατητηρίου, από όπου μεταφέρθηκε στο άσυλο. Μου έδωσε επιπλέον και την άδεια να τον επισκέπτομαι μέρα παραμέρα. Μόλις με έβλεπε, τραβιόταν στο βάθος του δωματίου, με τα στενά κάγκελα, και γυρίζοντας μου την πλάτη, προσπαθούσε απεγνωσμένα να γκρεμίσει τον τοίχο και να τρέξει να φύγει. Δεν είναι παράξενο? Ένα τόσο γλυκό παιδί, τόσο ήρεμο, που μ' αγαπούσε τόσο πολύ. Προχθές έμαθα ότι πέθανε από εγκεφαλική συμφόρηση. Τον θάβουν αύριο στις 11. Τρένω κάθε μια ώρα από τον Garden North. Τι σου είναι ο άνθρωπος? Έλα κι εσύ. Ξέσπασε πόλεμος. Έμαθα. Ποιος μου το είπε δεν θυμάμαι. Ότι ο τύραννος, τέρας, δίχως να το ξέρει, δολοφόνος, άθελά του, είχε σκοτωθεί από ένα θράσμα οβίδας στο οροπέδιο του Αυρών, που περπατούσε ως έφεδρος. Ήθε τουλάχιστον η σκιά του πλέον να τυρανά τον πυροβολητή με το γερμανικό κράνος που του χάρισε την αιωνιότητα. Από όσα έκαμα και από όσα είπα, να μην ζητήσουν να βρουν ποιος είμαι. Εμπόδιο στέκονταν και μεταμόρφωνε τις πράξεις και τον τρόπο της ζωής μου. Εμπόδιο στέκονταν και σταματούσε με πολλές φορές που πήγαινα να πω. Οι πιο απαρατήρητες μου πράξεις και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα, από εκεί μονάχα με νιώσουν. Αλλά ίσως δεν αξίζει να καταβληθεί τόση φροντίς και τόσο σκόπος να με μάθει. Κατόπι, στην τελειωτέρα κοινωνία, κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα, βέβαια, θα φανεί και ελεύθερα θα κάνει. «Κύριε Σάμψα», φώναξε τώρα δυνατότερα ο προϊστάμενος, «τι συμβαίνει επιτέλους? Κλειδώνεστε στο δωμάτιό σας. Απαντάτε ξερά με ένα ναι ή με ένα όχι. Βάζετε σε ανώφελες κοτούρες τους γονείς σας και παραμελείτε ανήκουστα», αυτό το αναφέρει ο παρεπιπτόντος, «τις υποχρεώσεις της δουλειάς σας. Σκόπευα να σας τα πω όλα αυτά κατηδίαν, μα αφού με κάνετε να χάνω έτσι άδικα το χρόνο μου εδώ, δεν βρίσκω γιατί δεν θα πρέπει να τα ακούσουν και οι γονείς σας.
Τον τελευταίο καιρό η απόδοσή σας δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Βέβαια, την εποχή αυτή δεν κλείνονται και εξαιρετικές δουλειές, το παραδεχόμαστε. Μα εποχή χωρίς καθόλου δουλειά, κύριε Σάμψα, δεν υπάρχει και ούτε πρέπει να υπάρχει. Να δώσεις μια και να βγεις όξω από την πόρτα. Πάρε φόρα και βρώντα την πίσω σου. Στήσου απέναντι και δες το πατρικό σου να σοριάζεται. Τα παιδικά σου χρόνια δες τα καλά. Να τη φουντάρουν από τις φεγγίτες μου κρύζοντας. Σαν τα βόδια που τους πατάνε πυρωμένο σίδερο και τα μαρκάρουν. Θρησκευτικές τελετές, ξόρκια χρυσά στα βρουδάκια, μποδίζουν στο κατάπιμα. Στήσου απέναντι και κοίταξε. Πόρτες και παράθυρα έχουν το σχήμα του σταυρού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σάπιο, η φωνή του αίματος. Το κληρονομικό δίκαιο το κρατάει. Την ώρα που θα πέφτει το τελευταίο καδρόνι, πέρα μακριά να ανεμίζουν πουλιά. Βάλε τα χέρια στις άδειες τσέπες σου. Άνοιξε βήμα, μην νοιαστείς για την ώρα. Άνοιξε το στόμα σου, ξύπνα τους ενίκους της γης. Βάλε λόγια και δική σου μουσική. Ξελαρυγίσουμε την αγριοφωνάρα σου. Η ζωή δεν είναι ένα κλειστό ταξίδι.